Όσο αυστηροί και αν είναι οι έλεγχοι που γίνονται από την αρχή της τουριστικής περίοδου από τα ειδικά κλιμάκια των λιμενικών αρχών, πολλοί είναι οι ανεύθυνοι, όπως φαίνεται, επιχειρηματίες αλλά και παραθεριστές, που αψηφούν επιδεικτικά τα μέτρα ασφαλείας, θέτοντας σε κίνδυνο τους λουόμενους αλλά και τους εαυτούς τους. Πρωταγωνιστές στις παραβάσεις που έχουν καταγραφεί από τους άνδρες του λιμενικού σώματος είναι τα νησιά, όπως οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα Επτάνησα. Στις δημοφιλείς παραλίες, όπου οι νεαροί κυρίως παραθεριστές, Έλληνες και ξένοι, αγαπούν τα θαλάσσια σπορ, όπως για παράδειγμα το jet ski και την μπανάνα, οι έλεγχοι είναι συχνοί και οι παραβάτες τιμωρούνται ιδιαίτερα αυστηρά. Κάποιες μάλιστα από τις δραστηριότητες, όπως βουτιές από τα καταστρώματα των ημερόπλοιων σε ακτές ή στην ανοιχτή θάλασσα, απαγορεύτηκαν. Η υπηρεσία μας και διεξάγει και συνεχίζει να διεξάγει ελέγχους, τουλάχιστον μέχρι και το τέλος όχι μόνο της θερινής περίοδου, γενικά το κλείσιμο της περίοδου. Και είμαστε πάρα πολύ αυστηροί όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων, ποινικών είτε διοικητικών, όταν διαπιστώνουμε παρατυπίες. Όλα τα θαλάσσια μέσα αναψυχής υπόκεινται σε έλεγχο από την υπηρεσία μας στην αρχή της περίοδου, σε επιθεώρηση από ειδικό κλιμάκιο, το οποίο τα επιθεωρεί και διαπιστώνει αν αυτά τηρούν τους απαραίτητους και τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις για την ασφάλειά τους. Η ευθύνη για την ασφαλή διεξαγωγή κάθε θαλάσσιας δραστηριότητας βαρύνει τόσο τους επιχειρηματίες που μισθώνουν τα σκάφη, όσο και τους ίδιους τους πελάτες, οι οποίοι συχνά δεν γνωρίζουν σε καμία περίπτωση το χειρισμό μηχανοκίνητων τέτοιων σκαφών, όπως για παράδειγμα τα jet ski. Τα μέσα κινητά τα οποία τα χειρίζονται επιχειρηματίες, οι οποίοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες άδειες, είμαστε πολύ προσεκτικοί στο να είναι οι ίδιοι μέσα και όχι να βάζουν κάποιους υπαλλήλους τους προκειμένου να τα έλκουν. Εάν ο χειριστής δεν επιδείξει την απαραίτητη προσοχή, τη δέουσα προσοχή, είτε αυτός είναι ένας ιδιώτης, είτε είναι κάτοχος συγκεκριμένου διπλώματος εξειδικευμένου, το οποίο μπορεί να χειριστεί κάποιο θαλάσσιο μέσο, είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ πιθανό να γίνει κάποιο ατύχημα. Γι' αυτό ακριβώς οι περιοχές αυτές, στις οποίες διεξάγονται δραστηριότητες με θαλάσσια μέσα αναψυχής, έχουν κάποια οριοθετούνται. Οι αυστηροί και συχνοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε τουριστικές περιοχές όπως η Ζάκυνθος έχουν αποτρέψει τα χειρότερα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές σε ορισμένα σκάφη και κανένας τραυματισμός.